Πώς το είδες το παιχνίδι? Εντάξει, ξέραμε που πριν ότι επέζαμε με μια μπορούσαμε να χάσουμε πόντους. Ήταν δύσκολη η έδρα. Χάσαν κι άλλες μάλιστα πόντους δάμε. Ήμασταν τέσσερις πίσω, πόντους πίσω από την κορυφή. Άρα ξέρουμε ότι πράγμα μας συνέχεια ανοίγες ώσπου να κάνει κάποιο λάθος η Καρνιώτισσα και να κοντέψουμε. Και πιστεύω έβαλαμε γκολ γρήγορα, καθαρίσαμε το παιχνίδι και πιάσαμε την νίκη. Σου φορές είναι να βάλεις 4 γκολ, το έχεις ξαπετύχει φέτος, πώς το έζησες? Πρώτη φορά φέτος που έβαλα 4 γκολ. Είμαι χαρούμενος που βοηθάει η ομάδα μου και η νίκη. Εσύ από τα 4 ποιο κρατάς περισσότερο? Το τελευταίο επειδή είδα τον τερμαφύλακα ότι έκαμε κίνηση έξω και κατάφερα που είναι δύσκολη η γωνιά να το βάλω τέρμα. Για να έρθει η νίκη πάντως δουλέψει όλη η ομάδα. Ποια πιστεύεις τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσουν στο ΑΠΟΕΛ τον τίτλο αν τα καταφέρει? Ας τελείωμε το συγκεντρωμένοι και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να πιάσουμε τον τίτλο. Όσο αφορά εσένα, βάλες 4 γκολ, πώς έχεις δουλέψεις ώστε να βγεις πρώτο σκόρερ? Είμαι στα 18 τώρα, είμαι λίγο πίσω από τους άλλους, αλλά πιστεύω ότι συνεχίζω έτσι, μπορώ να σου φτάσω. Στη συνέχεια ακολουθεί η Δόξα. Πώς το βλέπεις σαν αντίπαλο τη Δόξα? Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για μας πλέον, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, να πάρουμε σοβαρά και να προσπαθήσουμε για νίκη. Πού θα θέλεις να αφιερώσεις τα... Στην οικογένειά μου και στην ομάδα μου. Και μια πρόβλεψη θα ήθελα έτσι ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα το από Ελομονία. Δεν ξέρω αν θα πας κιόλας. Να πάω να δω. Πιστεύω το ΑΠΟΕΛ τώρα είναι φορμαρισμένο να πιάσουμε την νίκη. 2-0. Ποιο σκόρερ, ποιους προβλέπεις? Ο Ζαχίτσιο Μπισιλίου.